γύρισα από Αγγλία και άρχισα να το φτιάχνω κατευθείαν. Σαν δώρο μου γίνανε πολλά πράγματα από τη γειτονιά, γιατί έβρισκα διάφορα γύρω. Γενικώς μου αρέσουν πολύ τα παζάρια και στο Βερολίνο και στην Αθήνα και από την Αγγλία έχω φέρει κάποια πραγματάκια. Έτσι είδα ταξίδι, ήμουνα με τις βαλίτσες στο χέρι και έτσι πως πατάω στον δρόμο βρίσκω αυτά τα δύο πολυφρονάκια λίγο πιο κάτω. Οπότε έπρεπε να βάλω για λίγο το ταξίδι, να φέρω τα καρεκλάκια πρώτα, να τα αφήσω εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει ύφασμα να τα φτιάξω, δεν τα έχω φτιάξει ακόμα. Είναι στη μορφή που τα βρήκα, αλλά και πάλι είμαι πολύ χαρούμενη μαζί του. Το τραπεζάκι είναι της γιαγιάς και γενικώς γίνονται πολύ συχνά δωρεές από τις γιαγιάδες, οι οποίες έχουν μοναδικά πράγματα. Γενικώς με προδιαθέτει το σπίτι επειδή είναι παλιό, για κάτι έτσι λίγο πιο kids και maximal. Δηλαδή πιστεύω σε κάθε ένα σπίτι που θέλω θα μπορούσα να κάνω διαφορετική διακόσμηση. Και αυτό μου βγαίνει κάθε φορά σε σχέση με το χώρο και πώς είναι. Αν θα το κάνω πιο dark, πιο minimal, πιο χρωματιστό. Εντάξει, σίγουρα έχω κάβα διαφόρων πραγμάτων που μαζεύω. Οπότε εδώ η κουζίνα έχει γίνει λίγο mix and match. Είναι ένα πλωροφάκι και πήρα δαντελίτσα και την έβαλα έτσι ώστε να γίνει πιο ιδιαίτερο. Φωτιστικό επίσης είναι ένα καλάθι το οποίο βρήκα πλαστικά λουλούδια και τα σύνδεσα. Γενικώς μεγάλη δωρεά από φίλους όπως ενεδάκια και δήματα που μου αρέσουν πολύ. Οι ανιλοπαγίδες ξεκίνησαν από το γάμο της αδερφής μου που ήθελα να της κάνω ένα ιδιαίτερο δώρο. Σκέφτηκα ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ στο στυλ του γάμου που ήθελε να κάνει. Μάζεψα πολλά υλικά για να τις φτιάξω αυτή την πρώτη, να φτιάξω αυτή την πρώτη νεροπαγίδα. Ξύλα, θαλασσόξυλα από διάφορα νησιά, Μουργό, Δονούσα και αυτά. Έφτιαξα λοιπόν την πρώτη και από τότε έγινε τέτοιος χαμός, ο κόσμος με ρώταγε που μπορεί να βρει νεροπαγίδες μου. Την καταβρήκα και εγώ, είχα μαζέψει κι άλλα υλικά για να φτιάξω αυτή την πρώτη, οπότε από τότε μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν έχω σταματήσει να τις φτιάχνω έκτοτε. Έχω ανοίξει μαγαζάκι στο Etsy, ο κόσμος μπορεί να με βρει στο Facebook και στο Instagram. Γενικώς είμαι άνθρωπος αχόρταγος με τα πράγματα που μπορεί να κάνεις σε αυτή τη ζωή. Έχω κάνει και εκπαιδευτικό yoga, έχω κάνει μαθήματα σκηνοθεσίας, έχω περάσει από γραφίστρια, art direction, τώρα ασχολούμαι με τη yoga, με τις ανιλοπαγίδες, σαν freelance στη γραφιστική και την εικονογράφηση. Το concept είναι να φτιάξω έναν χώρο στο σαλόνι και έτσι το έχω διαμορφώσει τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να μπορούν να βγαίνουν πουφ καναπέδες. Ήταν αλλιώς παλιά το σαλόνι, αλλάζει συνέχεια γενικώς. Και το έχω διαμορφώσει έτσι ώστε να μπορούν να φεύγουν όλα και να μπορούμε να κάνω και ένα στουδιάκι yoga σιγά σιγά. Συνεχώς βρίσκω να κάνω κάτι στο σπίτι και κάποιο alteration σε είδη πράγματα και αυτά. Ας πούμε τελευταία έφτιαξα τα μαξιλάρια, πήρα διάφορες τρέσες και τα έκανα πιο μαροκινό στυλ. Τα φωτιστικά τα φτιάχνω μόνη μου με σπάγκο. Με εμπνέει πολύ η φύση σε ό,τι έχω στο σπίτι μου και στο στυλ που του δίνω. Λατρεύω τη φύση, τα χρώματά της, τα ζώα. Συνήθως με ρωτάνε τι μου συμβαίνει με τα ελάφια. Αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα ελάφια και επειδή ο κόσμος ξέρει ότι μου αρέσουν τα ελάφια, είναι κάποια που έχω βάλει εγώ και λόγω του ότι μου αρέσει μου κάνουν συνέχεια και δώρα. Οπότε έτσι έχουν πολλαπλασιαστεί. Δεν είναι ότι έχω τόσο μεγάλη πόρεση μόνο με τα ελάφια. Αλλά ναι. Εδώ με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η μητέρα μου με την ταπετσαρία να την κολλήσουμε. Η ταπετσαρία είναι μια ταπετσαρία από το eBay. Πολλά πράγματα από το παζάρι. Τον καθρέφτη τον έχω βρει επίσης στα σκουπίδια, στη γειτονιά. Έφυγε η αδερφή μου ένα βράδυ από το σπίτι μου και μου έστειλε φωτογραφία του καθρέφτη μαζί με το τραπέζι της κουζίνας που είναι όλο μαζί ένα. Και μου έστειλε Πατριάρχου Ιωακήμ 2. Σε περιμένουν και μέσα στη νύχτα πήγαμε και τα μαζέψαμε. Κατά βάση τις περισσότερες ώρες όταν θα έχω ηρεμία θα ξεκινήσω κάποιο καινούριο project με τις ανιλοπαγίδες.
αυτό με ηρεμεί. Το ιδανικό μου σπίτι σίγουρα θα ήταν δίπλα στη θάλασσα. Θα μ' άρεσε να είναι ένα δεντρόσπιτο κοντά στη θάλασσα. Σπατουλάρισμα. Νομίζω ότι ένα δεντρόσπιτο δίπλα στη θάλασσα θα είναι πολύ ευτυχισμένη. Νομίζω γενικά ότι η αγαπημένη μου θέση στο σπίτι είναι στον καναπέ. Εκεί περνάω τις περισσότερες ώρες. Είτε να χαλαρώσω, είτε δουλεύω κιόλας πολλές φορές στις αμυλοπαγίδες στον καναπέ. Όταν δουλεύω σαν υπολογιστή, έρχεται και μου ξύνει, θέλει είτε να τον πάρω αγκαλιά. Και μου έχει ανέβει και έχει κάτι το γραφείο, όπως κάθεται τώρα, ο μόνος του. Τώρα έχει κάνει και δηλώσει ολοπάνικο, είναι πολύ ωραίο.